Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλά είστε? Και σε εσάς και στους ακροατές. Καλά είμαστε, ναι. Ωραία, ωραία. Γιατί εμείς είμαστε λίγο όλοι σε ανησυχία με τα όσα συμβαίνουν καθημερινά με τον κορονοϊό. Ναι, αυτό άλλο. Ότι πρέπει να έχουμε μια έγνοια, να φροντίζουμε λίγο τα πράγματα, αλλά όχι όμως ότι δεν είμαστε καλά. Έτσι, έτσι. μαζί σας, γιατρέ. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Τα χέρια μου έχουν ξεπετσιαστεί, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι και όχι μόνο τα δικά μου και πάρα πολλών συναδέλφων που βλέπω έχουμε πρόβλημα. Δεν χρησιμοποιούμε σωστά αντισηπτικά, κάνουμε κάτι λάθος? Όχι, κοιτάξτε, καταρχήν δεν χρειάζεται υπερκατανάλωση. Κάθε λίγο και λιγάκι δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάζουμε αντισηπτικά στα χέρια, αν υπάρχει κάποιος λόγος. Όταν είμαστε δηλαδή σε ένα χώρο και δεν έχουμε αλλάξει χώρο παραδείγματος χάρη, επαγγελματικό χώρο ή χώρο εκτός σπιτιού, είμαστε στον ίδιο χώρο για πολύ ώρα, δεν χρειάζεται να ξαναπλύνουμε τα χέρια μας αφού δεν πιάσαμε κάτι άλλο, δεν καταλάβετε. Αν αλλάξουμε έναν άλλο χώρο, πάμε λοιπόν σε ένα άλλο γραφείο, σε ένα διαφορετικό επαγγελματικό χώρο, ίσως και πρόκειται να πιάσουμε άλλα αντικείμενα με τα χέρια μας, να κουμπίσουμε σε άλλες επιφάνειες, ίσως τότε θα πρέπει, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε το αντισηπτικό. Επομένως, ναι, η χρήση του αντισηπτικού όταν αλλάζουμε χώρους που ευρισκόμεθα και βρισκόμεθα σε χώρους που δεν είναι δικοί μας και δεν τους γνωρίζουμε, αλλά όχι συνεχώς. Επομένως, η συχνότητα εφαρμογής του αντισηπτικού είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε. Χρήση του αντισηπτικού με μέτρο. Και όταν μπορούμε να έχουμε νερό και σαπούνι, το προτιμούμε σαφώς, έτσι. Και όταν μπορούμε να έχουμε νερό και σαπούνι, οπωσδήποτε το προτιμούμε. Και το νερό και το σαπούνι, και φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαπούνια ειδικά, τα οποία δεν ερεθίζουν πολύ τα χέρια. Είναι για ξηρά χέρια, δηλαδή για ξηρές επιδερμίδες. Αυτά τα σαπούνια είναι πολύ πιο ευνοϊκά για την υγεία της επιδερμίδας. Και από τα αντισηπτικά. Ναι, πώς να ξεχωρίζουμε τα καλά αντισηπτικά? Τα αντισηπτικά θα δείτε αν υπάρχουν μαλακτικές ιδιότητες, εάν αυτό το αναγράφεται πάνω στο αντισηπτικό το οποίο χρησιμοποιείτε. Η αλήθεια δυστυχώς εδώ είναι ότι τα αντισηπτικά με ιδιότητες μαλακτικές για την επιδερμίδα είναι συνήθως και λίγο πιο δαπανηρά από τα υπόλοιπα, αλλά εν πάση περιπτώσει μας προσφέρουν μια καλύτερη ενυδάτωση της επιδερμίδος, η οποία ξηραίνεται από τις αντισηπτικές ουσίες που εφαρμόζουμε. Άρα τα αντισηπτικά να τα χρησιμοποιούμε, αλλά όχι με υπερβολική συχνότητα. Δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι στον ίδιο χώρο να βάζουμε αντισηπτικό, μόνο είπαμε όταν αλλάζουμε χώρους, και να χρησιμοποιούμε αντισηπτικά τα οποία να μπορούμε να διαπιστώνουμε ότι έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου καταρχήν, γιατί κυκλοφορούν και διάφορες μαϊμούδες, όπως λέει ο κόσμος, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αντισηπτικό, να έχουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου και εάν αναγράφουν απ' έξω ότι παράλληλα διαθέτουν και ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες για την επιδερμίδα. Το ότι αν έχουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το αναγράφουν επάνω, έτσι μπορούμε να το τσεκάρουμε? Συνήθως τα περισσότερα το αναγράφουν, βέβαια. Έχουν άδεια κυκλοφορίας. Οπότε κοιτάζουμε αυτά τα δύο που είπατε. Βέβαια, η άδεια κυκλοφορίας είναι σημαντική. Επίσης, οι ερεθισμοί, οι περισσότεροι ερεθισμοί που δημιουργούνται στα χέρια από τα αντισηπτικά, δεν είναι αλλεργικής αιτιολογίας. Είναι τοξικής, είναι ερεθιστικής αιτιολογίας. Δηλαδή, βάζουμε πάρα πολύ αντισηπτικό γι' αυτό. Η αλλεργία στο αντισηπτικό ή σε οποιαδήποτε ουσία σημαίνει ότι μόλις ακουμπήσει η ελάχιστη ουσία πάνω στο δέρμα μας, τότε το δέρμα σε φρίζεται, κοκκινίζει όλο το χέρι μας. Ναι. Αυτό είναι αλλεργία. Ναι. Αλλά αυτά τα περιστατικά, αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ λίγες. Είναι λιγότερες από το 10%. Οι περισσότεροι ερεθισμοί είναι τοξικοί. Δηλαδή βάζεις πάρα πολύ αντισηπτικό, ξηραίνεται το δέρμα, οπότε διαταράσσεται ο φραγμός της επιδερμίδας, που προστατεύει δηλαδή την επιδερμίδα, και με αποτέλεσμα μετά και να πας να μαγειρέψεις, να πέσει ένα άλλο, και το σαπούνι ακόμα καμιά φορά μπορεί να σε ερεθίσει. Μάλιστα. Ναι. Γιατρέ, κύριε καθηγητά μας, τώρα το Σεπτέμβριο θα ανοίξουν τα σχολεία. Ειδικά με τα παιδιά, τι πρέπει να προσέξουμε, τι συμβουλές να τους δώσουμε
κυρίως για τα πιο μικρά παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου ακόμα, τι αντισηπτικό να τους πάρουμε, μήπως να έχουν στην τσάντα τους τα μαντιλάκια, τα αντισηπτικά αντί για το υγρό, για το τζέλ? Κοιτάξτε, και τα μαντιλάκια είναι πολύ καλά άμα τα έχουν, αλλά θα τα εφαρμόζουν καλά. Το τζέλ πιο εύκολα διασπείρεται σε όλη την επιφάνεια των χεριών, ενώ η γέλη δηλαδή ή το υγρό. Ενώ το μαντιλάκι θέλει να το περιφέρεις γύρω-γύρω από τα χέρι, ανάμεσα από τα δάχτυλα κτλ. Και είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία για ένα μικρό παιδί. Ναι. Επομένως θα έλεγα ότι η γέλη είναι καλύτερη που χρησιμοποιούνται τα υγρά από τα μαντιλάκια. Τώρα το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ίσως με μέρα παραμέρα. Ναι, νομίζω ότι αποφασίστηκε πως θα ανοίξουν με όχι εκπεριτροπής κάθε μέρα όλα τα παιδιά. Ναι, αλλά μισό λεπτό να δούμε. Ακόμα έχουμε 15 μέρες. Ναι. Και περισσότερες, καταλάβατε. Θα περιμένουμε, αλλά χθες συνεδρίασαν οι λοιμοξιολόγοι και συζήτησαν και με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, και προσανατολίζονται στο καθολικό άνοιγμα με όλα τα παιδιά. Θα δούμε, θα μας τα πούν πιο αναλυτικά. Ναι. Για τα παιδιά, κοιτάζουμε πάλι τα αντισηπτικά τους να είναι με τις μαλακτικές ουσίες, όπως μας είπατε. Όχι κάτι διαφορετικό από τον μεγάλο. Κάτι διαφορετικό. Και βέβαια, σε αυτή την περίπτωση παίζει μεγαλύτερο ρόλο η μάσκα, όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι, παρά τα αντισηπτικά των χεριών. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Και εκεί μόνο είμαστε στην ίδια τάξη. Ακουμπούμε τα ίδια αντικείμενα. Δεν μπορούμε να βάζουμε σε κάθε ώρα από μια ώρα στην άλλη αντισηπτικό, ας πούμε. Αλλά αλλάξουμε. Πάμε σε ένα εργαστήριο του σχολείου, πάμε στο γυμναστήριο, πάμε αλλού. Έχει λογική, κατά την άποψή μου, να βάλουμε ξανά αντισηπτικό. Αλλά είμαστε στην ίδια τάξη, κάνουμε ένα διάλειμμα αμέσως πάλι αντισηπτικό κάθε 10 φορές την ημέρα το πρωί στο σχολείο. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Βέβαια, θα μου πείτε, καλύτερα υπερβολή προς αυτή την κατεύθυνση παρά διαφορία προς την αντίθεση. Βέβαια. Ναι, αλλά φυσικά. Θα συμφωνήσω αν μου το λέγατε μαζί σας. Αλλά εμείς προσπαθούμε να βρούμε το μέτρο, την σωστή εφαρμογή. Το μέτρο, όπως λέτε, και μας λείπει τόσο πολύ αυτό το μέτρο γενικά. Κοιτάξτε τώρα, εγώ προσωπικά μιλάτε με έναν άνθρωπο που δεν ανησυχούσε πάρα πολύ από το Μάρτιο, από τον Απρίλιο κτλ. Αλλά τώρα, εάν το δείτε ξεκάθαρα, αυτό το οποίο μας έφαγε σε εισαγωγικά είναι τα πάρτι. Ναι, τα πάρτι και δηλαδή, η χαλάρωση. Τα πάρτι στα σπίτια, τα πάρτι για τους γάμους, τα πάρτι στα μπαρ. Γιατί αν το δείτε εκτός από την Αλβανία και το εργοστάσιο εκείνο που ήρθε από την Αλβανία ο εργαζόμενος, το εργοστάσιο Ολλανδίου. Στη Χαλκιδική λέτε. Ναι, στη Χαλκιδική. Όλα τα υπόλοιπα είναι από διάφορα πάρτι. Μπορεί και γάμων πάρτι. Και εδώ και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Δηλαδή από συγχρωτισμό δηλαδή θέλω να πω. Αυτή είναι η μεγάλη προσοχή, ο συγχρωτισμός. Γι' αυτό και το σχολείο που είναι μια μορφή συγχρωτισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται και η εφαρμογή της μάσκας, όπως μάλλον θα καταλήξουμε, αλλά και το αντισηπτικό στα χέρια αρκετά, όχι συνέχεια, αλλά 2-3 φορές την ημέρα οπωσδήποτε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε. Επίσης δεν είναι κακά τα αντισηπτικά, δεν πετσιάζουν όπως είπατε τα παιδιά. Έκανα κάποιες υπερβολές, είναι η αλήθεια. Έβαζα και εγώ συνέχεια. Ναι, μην βάζετε συνέχεια, δεν υπάρχει αυτός πρέπει να έχετε κάποιο λόγο, να κάτι μου να κουμπίσατε σε μια επιφάνεια που δεν γνωρίζετε. Συνέχεια αντισηπτικό δεν υπάρχει. Ίσως δεν είναι απαραίτητο δηλαδή. Νομίζω ότι και το δέρμα μας τώρα πια το έχει συνηθίσει. Ενώ στην αρχή, όταν βάζαμε κάποιες φορές τη μέρα, υπήρχε αυτή η ξηροδερμία που σας περιέγραψα. Τώρα πια όχι. Ή είναι καλύτερα τα αντισηπτικά με τις μαλακτικές ουσίες, ή τα συνήθισε το δέρμα μας. Δεν ξέρω. Ναι, κοιτάξτε, παράγονται έχουν παραχθεί και πολλά αντισηπτικά, ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Στην αρχή, τον Μάρτιο, ας πούμε, και τον Απρίλιο, κυκλοφορούσαν λίγα είδη αντισηπτικών στην αγορά. Τώρα είναι πάρα πολλά και αρκετά καλής ποιότητας. Μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα και να δείτε και ποιο σας βολεύει, ποιο ταιριάζει, ποιο σας είναι πιο ενυδατικό και μαλακτικό παράλληλα. Πάντως δεν έχουν καταγραφεί ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στα ιδιωτικά ιατρία. Δεν έχει καταγραφεί ένας ανησυχητικός αριθμός ερεθισμών από τα αντισηπτικά ως τώρα. Επομένως αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην χρήση τους. Ωραία. Αυτό θα ήθελα οι ακροατές μας να... δεν αποτελεί εμπόδιο στη χρήση τους, δεν μας ερεθίζουν, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με μέτρο βέβαια
και όχι με τρόπο ιστερικό κάθε ώρα, κάθε μισή ώρα να βάζουμε και ένα αντισηπτικό. Ωραία. Τέλεια. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ. Στη διάθεσή σας όποτε με ευχαριστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια για τους ακροατές σας που έχουν... Θα συνεχίσουν τις διακοπές λίγο ακόμα. Μακάρι, μακάρι. Όσοι μπορούν, έγινε. Ναι. Προσοχή στο συγχρονισμό. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας.